έκλεψαν τα ερευνητικά φωτοβολταϊκά του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ανατολικό Σέλινο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ζεστός καιρός με ενισχυμένους ανέμους θα επικρατήσει στην Κρήτη μέχρι και την Κυριακή, όπου οι άνεμοι τότε εξασθενούν. Ωστόσο, από τα ξημερώματα της Δευτέρας υπάρχει περίπτωση το σκηνικό του καιρού να αλλάξει και να σημειωθούν βροχοπτώσεις στο νησί. Αυτό είναι το νούμερο που θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Το επόμενο διήμερο αναμένεται στην κυριολεξία καυτό και για την Κρήτη, αφού ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κατά τη χαμηλότερη θα είναι λίγο προς την περιοχή του Ηρακλείου, όπου εκεί η διακύμασή τους θα είναι γύρω στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι είναι εκείνο το οποίο σας έλεγα που φαίνεται να αλλάζει λίγο από τα προγνωστικά, όπου η έντασή τους ναι μεν θα ξεκινήσει το πρωί στα 3 με τοπικά 4 μποφόρ πάντα από δυτικές διευθύνσεις, λίγο αργότερα όμως προς το μεσημέρι, κυρίως σε κάποιες βόρειες και δυτικές περιοχές, κυρίως του νομού Χανίων και για το Ρέθυμνο, η έντασή τους πρόκειται να φτάσει μέχρι και τα 6 μποφόρ. Η υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με την αύξηση της υγρασίας θα έχουν ως αποτέλεσμα έντονο το αίσθημα της δυσφορίας. Μπάνιο στη θάλασσα, καπέλο, αντιλιακή προστασία, δροσερό νερό, παγάκια, αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων και υπομονή είναι τα βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Στο μεταξύ, σε ετοιμότητα θα βρίσκονται σε όλη τη χώρα τόσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το ΕΚΑΒ, όσο και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν περιστατικά θερμοπληξίας. Τα καπία αλλά και άλλα δημόσια κτίρια που διαθέτουν κλιματισμό θα παραμείνουν ανοιχτά για τους πολίτες και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Από την Δευτέρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει, αφού είναι πολύ πιθανόν να σημειωθούν βροχές. Αλλάζει παντελώς το σκηνικό του καιρού, καθότι το βόρειο ρεύμα πλέον επανενεργοποιείται στην περιοχή του Αιγαίου, ενισχύεται. Θα ξεκινήσει από την Κυριακή, αλλά εμάς εδώ θα μας επηρεάσει αργά την Κυριακή το βράδυ, ιδιαίτερα τα ξημερώματα της Δευτέρας. Πράγματι, υπάρχουν κάποιες αυτή τη στιγμή πιθανότητες για εκδήλωση κάποιων πρόσκαιρων φαινομένων, ιδιαίτερα βέβαια σε ημιωρινές ορεινές ζώνες, ακόμα και στις περιοχές τις δικές μας. Στο κόκκινο υδράργυρο σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμη και πάνω από τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας μοιάζουν με καμίνι, ενώ και οι παραλίες σε ολόκληρη την Κρήτη από νωρίς το πρωί πλημμύρισαν από κόσμο που έψαχνε εν αγωνίως λίγες ανάσες δροσιάς. Όταν η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο, από νωρίς μικροί και μεγάλοι καταφεύγουν στη θάλασσα για λίγες στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς. Επισκέπτες από άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και απανταχού ρεθεμιώτες επιστρέφουν στην θάλασσα των παιδικών τους χρόνων. Είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν χρόνια πολλά. Είναι φανταστικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν είμαι φυσικά από εδώ. Αλλά σίγουρα θα ξανάρθω και έρχομαι συνέχεια. Λόγω ζέστης. Μπάνιο, δροσιά. Αθήνα, καταγωγή μου από εδώ. Κρήτη. Οικογενειακός, ναι. Και τα παιδιά και ο σύζυγος όλοι. Πολύ ωραία δροσιά έχουμε, καλά είμαστε. Ξεκούραση. Καταγωγή μου είναι εδώ, μένουμε στην Αθήνα. Ο προορισμός μας προσπαθούμε κάθε καλοκαίρι να είναι εδώ. Όσο για δύσκολα για να είναι καταστάσεις. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να είμαστε πιο τακτικά εδώ. Ρέθυμνο, διακοπές για πάντα. Μπορεί σήμερα οι άνεμοι να έπνεαν ασθενείς και η σημαία στους πύργους των αβαγωσωστών να ήταν πράσινες, ωστόσο με το θερμόμετρο στους 35 βαθμούς Κελσίου σε επιφυλακή βρίσκονται οι 17 ναυαγωσώστες του Δήμου Ρεθύμνου. Είμαστε σε επιφυλακή γιατί αυτές τις μέρες, δόξα τω Θεώ, στο Ρέθυμνο υπάρχουν πολλοί επισκέπτες και έχουμε το νου μας σε θάλασσα για τυχόν καρδιακά επεισόδια, κανένα παθολογικό που μπορεί να πάθουν λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Δόξα τω Θεώ, φέτος το καλοκαίρι ήταν πολύ ήρεμο μέχρι τώρα. Οι θάλασσες ήταν ήρεμες, μας έκανε κάποιες φουρτούνες, αλλά ήταν μετρημένες. Γενικά είχαμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι μέχρι τώρα. Το καλοκαίρι είναι εδώ και αν είμαστε τυχεροί θα παραμένει για 2 ακόμα μήνες τουλάχιστον. Είμαστε στη θάλασσα και δροσίζομαστε. Ευχαριστώ. Από Κοζάνη.
φαίνεται εδώ. Πολύ ωραία. Και στην Αθήνα, αν ήμασταν, θα γινόταν. Εκείνη που θα πάμε 41. Τώρα την Κυριακή που θα ανέβουμε πάνω, θα δούμε τι θα γίνει πάλι. Εδώ είναι μια χαρά. Πολύ καλά. Βεβαίως. Εγώ είμαι από Σαντορίνη, δεν πήγα Σαντορίνη και ήρθα Ρέθυμνο, φανταστείτε. Εντάξει. Πολύ ωραία και εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Από νωρίς θάλασσα για μπάνιο, δροσιά, καφεδάκι εδώ, τι άλλο. Μια χαρά. Εύκολα. Είμαι δίπλα στο σπίτι. Μια χαρά. Δροσιά. Λίγο να δροσιστούμε. Από πού είστε? Από εδώ. Είμαστε τυχεροί Ρεθυμνιώτες. Εντάξει. Καλά είμαστε, καλά. Μια χαρά. Το Ρέθυμνο είναι εξαιρετικό. Σήμερα γιορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως λέγεται, και η Ελλάδα στείνει γιορτές και εκδηλώσεις για να τιμήσει με ιδιαίτερη λαμπρότητα την υπεραγία Θεοτόκο. Σε κάθε γωνιά της χώρας πλήθος κόσμου προσέρχεται στις εκκλησίες και στα μοναστήρια για να ακολουθήσει τις περιφορές των εικόνων της Μεγαλόχαρης που φανερώθηκαν στους πιστούς σε δύσκολους καιρούς με τρόπο θαυμαστό. Κάθε τόπος έχει και τη δική του θαυματουργή εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, από αποτελεί στήριγμα, ελπίδα και παρηγοριά για χιλιάδες ορθόδοξους χριστιανούς. Στο μεταξύ, η ισχυαλγία που πιθανότατα προήλθε από απότομη κίνηση στο Κολύμπι δεν επέτρεψε στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να εκκλησιαστεί σήμερα το πρωί στο ναό της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας της Πύλου, όπου λίγα λεπτά πριν από τις 10 έφτασε η σύζυγός του Γεωργία, συνοδευόμενη από το δήμαρχο της πόλης Δημήτρη Καφαντάρη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτύπησε και φέτος ανήμερα της κοίμησης της Θεοτόκου στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, όπου χωροστάτησε για 5η χρονιά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, στο Βέρμιο Ημαθίας, πιστοί από όλο τον κόσμο προσέρχονται κάθε χρόνο από την παραμονή και ανήμερα για να προσκυνήσουν. Σε κλίμα κατάνοιξης παρακολούθησαν τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας. Όλοι μας είμαστε πόντιοι και όλοι έχουμε ένα τάμα. Να μας αξιώσει ο Θεός του χρόνου να πάμε στην πατρίδα του, στην Παναγία Σουμελά. Άναψε ένα γεράκι για την Παναγίτσα. Κατάμεστο από κόσμο το μοναστήρι και το πρωί στη Θεία Λειτουργία, οι προσκυνητές έφτασαν από κάθε άκρη της γης για να βρεθούν στις ρίζες τους και να προσκυνήσουν την Παναγία Σουμελά. Είμαστε από την Μελβούρνη, Αυστραλία, και ερχόμαστε εδώ πέρα κάθε χρόνο. Παραλία Μελβούρνη, και το είχα τάγμα και ήρθα, άναψα τη λαμπάδα μου και προσκύνησα την εικόνα και πάρα πολύ μ' αρέσει. Ξεχωριστό και ιδιαίτερο είναι το προσκύνημα το 15 Αύγουστο στην κεντρική Λέσβο στην Παναγία την Αγία Σώτισσα. Την παραμονή της μεγάλης γιορτής, ένα ανθρώπινο ποτάμι από χιλιάδες πιστούς κάθε ηλικίας ξεχύνεται στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο ναό και την ιστορική εικόνα της Μητέρας του Θεού, Αγία Σιών. Είτε επειδή το έθιμο το προστάζει, είτε ένα τάμα, είτε για να απολαύσουν την νυχτερινή φύση του νησιού, οι προσκυνητές μετρούν τις δυνάμεις τους και διανύουν τουλάχιστον 25 χιλιόμετρα με τα πόδια από τη Μυτιλίνη μέχρι να φτάσουν μπροστά στη θαυματουργή εικόνα. Πάντα με τα πόδια. Πάτε να προσκυνήσετε στην Παναγία. Ναι, πάντα τάμα. Το μεγάλο προσκύνημα με τα πόδια έχει τις ρίζες του βαθιά στην παράδοση του νησιού. Την ίδια ώρα, την ελπίδα του η σημερινή ημέρα να αποτελέσει την αρχή του τέλους για τα δεινά που υπέστη ο ελληνικός λαός, εξέφρασε μετά το πέρας της θείας λειτουργίας στον ιερό ναό της Παναγίας των Ξένων Λευκάδας ο Κάρολος Παπούλιας. Χρόνια πολλά. Είναι μια μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία και εύχομαι σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες χρόνια πολλά και καλά. Ελπίζω η σημερινή ημέρα να είναι η αρχή του τέλους των δεινών του ελληνικού λαού. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται για το 15 Αύγουστο στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Πύλο, εν ώψη μιας κρίσιμης εβδομάδας που αρχίζει από τη Δευτέρα τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και στο πεδίο του προγραμματισμού των επαφών και των ταξιδιών του Πρωθυπουργού με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έχει βρεθεί αυτές τις ημέρες οικογενειακό στην Αίγινα, λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα για συναντήσεις που θα έχει με τα στελέχη του κόμματός του, προκειμένου να προγραμματιστεί η κοινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Επιτροπής Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, με την ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών, βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζουν εκτάκτως οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση σε Ιράκ, Γάζα και Ουκρανία. Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, βρέθηκε στο Βέρμιο και παρακολούθησε τη λειτουργία στην Παναγία Σουμελά. Οι Έλληνες μπορούμε. Πιστεύουμε και η Παναγία πάντα ήταν στρατιλάτης και υπερμάχος στρατηγός. Απέδειξε ότι με βαθιά πίστη μπορεί να μας ελευθερώσει. Αρκεί και εμείς να κάνουμε σωστά το σταυρό μας.
Ο πρόεδρος της Δημάρφου, Φώτης Κουβέλης, βρίσκεται με συγγενείς και φίλους στον Ερέιδοχώρη και Περτούλη του νομού Τρικάλων, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας βρίσκεται στον Θεολόγο της Φθιώτιδας. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά των Χανίων σειραίουν από το πρωί της Πέμπτης στην Ιερά Μονή γωνιά στο Κολυμπάρι για να προσκυνήσουν τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας και να ζητήσουν τη βοήθειά της. Η κοίμηση της Θεοτόκου τιμάται με θρησκευτική ευλάβεια μέσα σε κλίμακα άνοιξης, με τους πιστούς να φτάνουν από νωρίς τη Μονή για να προσκυνήσουν τη χάρη της Θεομήτωρος. Εν τη γέννηση την Παρθενία ανεφύλαξα. Τα προσωνύμια που τις έχουν αποδώσει οι πιστοί είναι πολλά, ανάλογα με τον τόπο που βρίσκεται ο ναός ή το μοναστήρι και κυρίως με τον τρόπο που έχει αγιογραφηθεί η εικόνα της. Αποκαλείται Αυγουστιανή, Βρεφοκρατούσα, Γλυκοφιλούσα, Εκατονταπηλιανή, Ευαγγελίστρια, Σουμελά, Φιδούσα, Θαλασσινή, Βουνογιάτρισα, Υπαπαντή, Κανάλα, Χαρακιανή, Χρυσοσκαλίτισα, Χρυσοπηγή, Φοδελιώτισα, Παρηγορήτρια. Είναι η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, η Παναγία, η προστάτηδα όλων, το ιερό και τιμόμενο πρόσωπο του Αυγούστου. Η προστάτηδά μου είναι η Παναγία. Βγάλει χάρτης για όλο τον κόσμο, είναι πολύ θαυματουργή. Πάντα την Παναγία. Και τα παιδάκια για την Παναγία, κάθε χρόνο έρχονται. Όποτε είμαστε εδώ, τέτοιο καιρό, ερχόμαστε πάντα. Την παραμονή αλλά και ανήμερα της εορτής, η Ιερά Μονή Γωνιά στο Κολυμβάρι Χανίων κατακλείζεται από πιστούς που πηγαίνουν για να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα, να ανάψουν το κερί τους, να εκπληρώσουν το τάμα τους, να προσευχηθούν, να παρακαλέσουν για τη μεσητεία της. Να την παρακαλέσουμε όμως, βοηθάει η Παναγία. Μια ελπίδα έχουμε στην Παναγία. Αυτό το πράγμα θα πούμε, Παναγία μου. Παναγία μου. Αυτοί που το πιστεύουν βοηθάει. Άμα έχεις πίστη, σε βοηθάει πάντα. Από τον Εύρο έως την Κρήτη υπάρχουν αμέτρητες εκκλησίες αφιερωμένες στη χάρη της. Η Παναγία εκοιμήθη, όμως οι χριστιανοί δεν πενθούν. Αντιθέτως, στις 15 Αυγούστου γιορτάζουν το αποκαλούμενο Πάσχα του καλοκαιριού. Ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Κρήτης είναι αυτό της Παναγίας της Χαρακιανής που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Ρεθύμνου Ηρακλείου. Και φέτος εκατοντάδες ήταν οι πιστοί που προσήλθαν, κάποιοι ακόμη και έπαιζαν στην εκκλησία για να εκπληρώσουν το τάμα τους και να προσκυνήσουν στη χάρη της. Χιλιάδες πιστοί συνέρευσαν στην Παναγιά τη Χαρακιανή για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη όλο τον 15 Αύγουστο αλλά και ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εδώ, στο ιστορικό αυτό τόπο της Παναγίας της Χαρακιανής, το οποίο για αρκετούς αιώνες μέχρι σήμερα αποτελεί ένα σημείο προσευχητικής αναφοράς στο πρόσωπο της Παναχράντου με την ιστορική εικόνα της κοιμήσεως Θεοτόκου, η οποία βρέθηκε πριν μερικούς αιώνες σε ένα χαράκι, σε μία πέτρα δηλαδή, από ένα όραμα που είδε μία βυζαντινή βασίλισσα αρχόντισσα που διέρχοντο δια της θαλάσσης στην περιοχή αυτή. Το γεγονός αυτό από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό θρησκευτικό δρόμενο το οποίο πραγματοποιείται για 15 ημέρες σε αυτή εδώ την περιοχή. Πρώτη μας σκέψη σε κάθε δυσκολία αλλά και τελευταίο μας καταφύγιο όταν χαθεί κάθε ελπίδα, η Παναγία, που η αγκαλιά της χωρά όλο τον κόσμο. Υγεία βέβαια το πρώτον, έχει να παίρνει καλά ο κόσμος. Πολλά περιμένουμε αλλά δυστυχώς μόνο η Παναγία μπορεί να μας βοηθήσει, κανείς άλλος. Ήρθαμε να προσευχηθούμε, να κάνουμε το σταυρό μας, να ευχαριστήσουμε την Παναγία να μας δώσει καλά. Ναι, σιγά σιγά έρχονται. Όλοι οι νέοι πρέπει να έρθουν στις εκκλησίες. Έχουν αλλάξει οι καιροί τώρα και όλα τα περιμένουμε από τους Αγίους τώρα. Γιατί η πολιτική μας θέλουν όλοι κρέμασμα. Πιστεύουμε στην παράδοση, πιστεύουμε στη θρησκεία, πιστεύουμε σε όλα. Είναι το μόνο που μπορεί πια να βοηθήσει. Και εγώ το πιστεύω και εύχομαι πάντα αυτό το πράγμα σου. Οτιδήποτε πρόβλημα και να έχω εκεί εύχομαι μόνο. Και έχω δει και έχω δει μπροστά μου βοήθειες πάρα πολλές. Είτε για την μεσητεία της, είτε για δοξολογία, αλλά και για ευχαριστία και αίτηση προς την Παναγία, οι πιστοί να αποθέτουν στη Μεγαλόχαρη τις ελπίδες τους. Πολλές είναι οι μάνες οι οποίες δεν είχαν παιδιά και τους τα έδωσε η Παναγία. Πολλοί είναι οι άρρωστοι οι οποίοι περνούν είτε για χημειοθεραπεία,
είτε για κάθε άλλο είδους εξέταση, το αναφέρουν στην Παναγία και το θαύμα πραγματοποιείται. Αυτό είναι και η αιτία των χιλιάδων προσκυνητών, οι οποίοι παρευρίσκονται κάθε χρόνο στην πανήγυρη της εκκλησίας εδώ της Χαρακιανής Παναγίας μας, ο οποίος ο καθένας από αυτούς, είτε από τάμα, είτε από θαύμα, είτε από εσωτερική ανάγκη, οδηπορώντας ή έρχοντας με το αυτοκίνητό του, κάνει αυτή την προσευχητική στάση εδώ σε αυτόν τον ναό. Δύο σοβαρά τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, είναι ο απολογισμός δύο τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν στα Χανιά ανήμερα της Παναγίας με διαφορά λίγων λεπτών. Το πρώτο σημειώθηκε στις 6 περίπου τα ξημερώματα στην περιοχή του Σταλού, στο ύψος της Κακιάς Στροφής, ενώ το δεύτερο προκλήθηκε λίγα μόλις λεπτά αργότερα στο επαρχιακό δίκτυο από Κολυμπάρη προς Μινωθιανά. Την ίδια ώρα, επιποδώς βρίσκονται οι δυνάμεις της τροχέας σε ολόκληρη την Κρήτη για την ασφαλέστερη έξοδο και επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύονται 4 άτομα, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, έπειτα από 2 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στον νομό. Το πρώτο έγινε νωρίς το πρωί στην αποκαλούμενη Κακιά Στροφή στην περιοχή του Σταλού, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα 35 ετών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν 3 άτομα με κατεύθυνση τα Μινωθιανά εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τείχο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να επέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε ένας έφηβος, ο οποίος επέβαινε στο αυτοκίνητο. Παράλληλα, επιποδώς βρίσκονται οι άνδρες και οι γυναίκες της τροχέας Χανίων σε όλο το αστικό και επαρχιακό δίκτυο. Θα υπάρχει συνεχής παρουσία και δίλευση των περιπολικών μας. Θα υπάρχουν συνεργεία ελέγχων για επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι το αντικανονικό προσπέρασμα, η μέθη και οποιαδήποτε άλλη παράβαση που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στους λοιπούς χρήστες των οδών. Και στον νομό Ηρακλείου, το τμήμα τροχέας θα διενεργεί ελέγχους και θα βεβαιώνει παραβάσεις στους δρόμους. Αυτό το εορταστικό τετραήμερο έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα. Θα διενεργηθούν και πάρα πολλοί έλεγχοι. Δίνουμε βάρος και προτεραιότητα σε παραβάσεις αλκοόλ υπερβολικής ταχύτητας. Όπως γνωρίζουμε, σε συνάρτηση αυτές οι δύο παραβάσεις επιφέρουν ολόθρια αποτελέσματα. Την προσοχή των οδηγών εφιστά ο διοικητής της τροχέως, ο οποίος επισημαίνει τα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Η Εθνική Οδός από Ηράκλειο έως και την Αγία Γαλήνη δεν υπάρχει διαχωριστικό στη μέση, στη Θέο. Επίσης, επικίνδυνο σημείο θεωρούμε τον παλιό Εθνικό Δίκτυο από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο, δηλαδή Γούβες, Κοκκίνη Χάνη, Σταλίδα, είναι επιβαρημένες περιοχές με πολύ τουρισμό, πάρα πολύ κίνηση των οχημάτων και οποιοδήποτε λάθος επιφέρει τροχαίο ατύχημα. Στο μεταξύ, κατέληξε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου που νοσηλευόταν ο ποδηλάτης που χθες παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ξεπαγώνουν οι επιστροφές φόρου που μπλόκαραν λόγω ένφια με σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, η οποία προβλέπει ότι οι βεβαιωμένες οφειλές του ένφια δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε λήγει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του νέου φόρου ακινήτων. Η εν λόγω απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως προβλέπει ότι όσοι χρωστούν στον ένφια και δεν έχουν άλλες βεβαιωμένες οφειλές θα μπορούν να εισπράττουν τα χρήματα από την εφορία. Με νέα απόφαση ξεπέρασε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων το σκόπελο των αυτόματων συμψηφισμών οφειλών από και προς το δημόσιο που ουσιαστικά λειτουργούσαν ως παγίδα για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Έτσι εξαιρούνται από τους συμψηφισμούς οι βεβαιωμένες οφειλές από ένφεως στις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση του φόρου. Με την απόφαση ξεπαγώνουν οι επιστροφές φόρου εισοδήματος για όσους βαρύνονται με ένφια, ενώ λύνεται και το πρόβλημα με τις αποζημιώσεις των αγροτών για το εμπάρκο που δεν θα ψαλιδιστούν με τον ένφια που τους αναλογεί, εφόσον βέβαια τους καταβληθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές από το νέο φόρο ακινήτων, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί καταρχήν όχι με απόφαση αλλά με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση που θα διορθώνει τις κακοτεχνίες του αρχικού νόμου. Στόχος είναι η υποβολή των αιτήσεων να γίνει ηλεκτρονικά έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ουρές στις εφορίες. Παράλληλα, αναζητείται η φόρμουλα για τη διασταύρωση των στοιχείων όσων έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με δεδομένο ότι η ασφαλιστική ενημερότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ευνοϊκότερη μεταχείριση των ευπαθών ομάδων. Βασική προϋπόθεση για έκπτωση ή απαλλαγή από τον ένφια είναι η οικονομική αδυναμία πληρωμής, όπως επίσης να μην υπάρχουν αρρύθμισης οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Σε κάθε περίπτωση, η συνολική επιφάνεια των ακινήτων των δικαιούχων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Έκπτωση 50% από τον ένφια προβλέπεται για όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα ως 9.000 ευρώ, με προσάυξηση 1.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί. Πλήρης έκπτωση προβλέπεται για τρίτεκνους και πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα ως 12.000 ευρώ και προσάυξηση 1.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί. Από τον νόμο προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αναστολής πληρωμής του φόρου 3 φορές τη δεκαετία για επιχειρήσεις με πτώση τζίρο άνω του 30%. Και ενώ ξεπεράστηκε το εμπόδιο των συμψηφισμών, παραμένει ο πονοκέφαλος των καθυστερήσεων στην εκαθάριση των αιτήσεων ΦΠΑ-Α. Αν και ο μέσος όρος αναμονής έχει μειωθεί πλέον στον ένα χρόνο, πολλές εφορίες εξακολουθούν να έχουν δεκάδες ή εκατοντάδες υποθέσεις στα ράφια τους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 834 ημέρες, στη ΔΟΗ της ΚΟ 694 ημέρες, στην εφορία της Φλόρινας 651, στη ΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ Αθηνών 639, στη ΔΟΗ Μικόνου 592, στη ΔΟΗ Ψυχικού 570 ημέρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ο μέσος όρος αναμονής για επιστροφή ΦΠΑ-Α διαμορφώνεται στις 307 ημέρες, ωστόσο σε 43 ΔΟΗ οι φάκελοι βρίσκονται σε αναμονή για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 2.783 αιτήσεις έχουν ξεπεράσει το όριο αναμονής των 90 ημερών, εκ των οποίων οι 1.035 έχουν υποβληθεί μετά την 1η Ιανουαρίου. Όσον αφορά το ετούμενο ποσό, αγγίζει συνολικά τα 429 εκατομμύρια ευρώ. Χρώμα γαλάζιο της θάλασσας. Αρώματα μεθυστικά επιλεγμένων κρασιών και δημιουργικών κοκτέιλ. Γεύσεις εκλεκτές αγνών προϊόντων της κρητικής γης. Ήχη απαλή των κυμάτων και της μουσικής. Περιβάλλον προσεγμένο, φιλόξενο και χαλαρωτικό. Εστιατόριο και μπαρ Γαλάζιο. Απόλαυση για όλες τις αισθήσεις. Στο ξενοδοχείο Minoa Palace Resort and Spa στον Πλατανιά Χανίων. Τσιράκης. Πιστοί στην πολύχρονη εμπειρία μας και ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε ανταλλακτικά αυτοκινήτων και είδη βανοποιίας, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Και σήμερα, καταργώντας τους μεσάζοντες, σας προσφέρουμε δωρεάν την τοποθέτηση των ανταλλακτικών. Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση των ανταλλακτικών στο όχημά σας εντελώς δωρεάν. Τσιράκης, αναγνώστου Γογονή 156, Χανιά. Φώτης Λιανόπουλος, συνεργείο φρένων και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Με 40 χρόνια εμπειρίας, σύγχρονα μηχανήματα, πλήρη τεχνολογική κατάρτιση και συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο, παρέχουμε έλεγχο και σέρβις στα φρένα του αυτοκινήτου σας με υπευθυνότητα και συνέπεια. Πιστοποιημένο συνεργείο από το Υπουργείο Μεταφορών για την τοποθέτηση ABS σε φορτηγά. Όλα τα μηχανήματα για προέλεγχο κταίω. Λιανόπουλος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 1, Μουρνιές, Χανιά. Βοτανικό πάρκο και κήποι Κρήτης, εκεί που η φύση αγκαλιάζει τις αισθήσεις. Εστιατόριο Στάμνα, 20 χρόνια τώρα, προσφέρει υψηλή ποιότητα σε φιλικές τιμές. Κοντά σας καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, με εξαιρετικά μαγειρευτά και ψητά της ώρας. Για όλα τα φαγητά, χρησιμοποιείται ελαιόλαδο δικής τους παραγωγής. Υπό τη διεύθυνση Σταύρου και Σοφία Ζουλάκη. Εστιατόριο Στάμνα, 200 μέτρα πριν το Μινώα Παλάς στο Πλατανιά. Ποιότητα και νοστιμιά σε τέλεια αρμονία.
έντονο προβληματισμό και ανησυχία για την πορεία της τοπικής επιχειρηματικότητας προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις εκείνες που άνοιξαν αλλά και εκείνες που έβαλαν λουκέτο μέσα στον Ιούλιο στο νομό Ηρακλείου. 53 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, ενώ στον αντίποδο το ίδιο χρονικό διάστημα άνοιξαν 81, με τα στοιχεία να δείχνουν πως η κατάσταση στον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου ολοένα και χειροτερεύει. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και η πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται έχουν αφήσει έγκυτα τα σημάδια τους στον επιχειρηματικό τομέα, σε αγορές και δρόμους που παλαιότερα έσφιζαν από κίνηση. Τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου προκαλούν έντονο προβληματισμό και ανησυχία, με το σκηνικό των λουκέτων και των ενοικιάζεται να αποτυπώνει δραματικά το φλέγον αυτό ζήτημα. Χαρακτηριστικά, στο νομό Ηρακλείου, μόνο για το μήνα Ιούλιο, οι διαγραφές είναι διπλάσιες από τις εγγραφές στο αρμόδιο τμήμα του Επιμελητηρίου, παρά τη χρονοβόρα και γραφειοκρατική αρκετές φορές διαδικασία που απαιτείται, με τους αριθμούς να μιλούν από μόνοι τους. 153 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, ενώ στον αντίποδα άνοιξαν 81, με τα στοιχεία να δείχνουν πως η κατάσταση ολοένα και χειροτερεύει, αν τα στοιχεία συγκριθούν με εκείνα του περασμένου Ιουλίου, οπότε και έκλεισαν 112 επιχειρήσεις, με τις νέες εγγραφές να φτάνουν σε 97. Έχουμε να παρατηρήσουμε και το προηγούμενο μήνα ότι υπάρχει μια καθοδική, θα έλεγα, συνεχίζεται η πτώση. Και αυτό να χτυπάει περισσότερο τους τομείς του εμπορίου, δηλαδή στο εμπορικό τμήμα και στο τμήμα της μεταποίησης. Λίγο να σώζεται η κατάσταση στο τουριστικό κομμάτι, λόγω της εποχής που υπάρχει και της έξαρσης της τουριστικής περίοδου. Εμπόριο μεταποίησης είναι μεγάλη χαμένη, και να πούμε ότι οι διαγραφές είναι διπλάσιες από ό,τι είναι οι εγγραφές. Διπλάσιες διαγραφές από αυτές που έχουμε σε αυτές. Οπότε δηλαδή έχουμε μια ξεκάθαρη, ας πούμε, μίκρυνση των επιχειρήσεων. Για να γίνει έτσι καθάριση μιας επιχείρησης και να ζητήσει και από το επιμελητήριο να διαγραφεί, απαιτείται μια χρονοβόρα διαδικασία από τη μία και από την άλλη έχει ένα κόστος. Έχει ένα κόστος γιατί πρέπει να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες που έχει με εφορία, με το δημόσιο γενικότερα και με τα ασφαλιστικά ταμεία, και αυτό κάνει κάποιους να είναι διστακτικοί στο να... Στον εμπορικό κλάδο έβαλαν λουκέτο 54 επιχειρήσεις, με τις εγγραφές να είναι μόλις 23, ενώ στον κλάδο των υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν 36 νέες εγγραφές, με τις κλειστές επιχειρήσεις να αγγίζουν και εδώ το διπλάσιο νούμερο. Παράλληλα, στη μεταποίηση, έναν κλάδο ο οποίος μέχρι και πριν από μερικά χρόνια αποτελούσε τραχοκοκαλιά της τοπικής επιχειρηματικότητας, οι διαγραφές έφτασαν τις 29 την ίδια ώρα που οι εγγραφές είναι μόλις 13. Ενδεικτικά, σύμφωνα με πορίσματα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο τομέας μεταποίησης κατά την τελευταία πενταετία έχει απολέσει το 34,77% των ενεργών μελών του, καθώς από τα 7.164 ενεργά μέλη του 2009, μέχρι και το 2013, 2.492 επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να τερματίσουν τη λειτουργία τους, απόρρια της οικονομικής ύφεσης και του κλίματος αβεβαιότητας, πιστοποιώντας την κατάρρευση του επιχειρηματικού κλάδου. Μοναδικό θετικό πρόσημο σημειώνεται στον τουριστικό τομέα, όπου συναντούμε 9 νέες επιχειρήσεις να εγγράφονται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, αντίθετα 3 κατέβασαν ρολά. Καθώς οι αριθμοί αποδεικνύονται αμήλικτοι, οι τοπικοί επιχειρηματίες κρούν στην πολιτεία ακόμη μία φορά τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας πως η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από καινοτόμες ιδέες και την ενίσχυση της αγοράς και όχι από τη φορολογική καταιγίδα. Το μελητήριο είναι πάντα μπροστά, είναι σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή κάνει δράσεις και στοχεύει στο πώς μπορέσει να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις, όχι μόνο ανοιχτές, αλλά να είναι και σε μια κερδοφορία, θα έλεγα. Βέβαια, οι δράσεις αυτές που κάνουν από μόνες τους δεν είναι αρκετές, γιατί ελάχιστα μπορεί να κάνει το επιμελητήριο πάνω στο κομμάτι της φορολογίας, αν θέλετε, της ανάπτυξης γενικότερα. Συμβάλλει όμως με τον τρόπο του, έτσι, και να βρίσκει διεξόδους είτε σε νέες αγορές, με νέους πελάτες. Στα Χανιά τώρα δεν έχει τέλος το θράσος κάποιων, αφού τα φωτοβολταϊκά κάτοπτρα που χρησιμοποιεί το Πολυτεχνείο Κρήτης για την ηλεκτροδότηση σταθμών μετρήσεων έκλεψαν άγνωστοι δράστες τις προηγούμενες ημέρες. Τα συστήματα ήταν εγκατεστημένα στην περιοχή του Ανατολικού Σελήνου και η κλοπή τους τοποθετείται χρονικά την περασμένη Τετάρτη. Μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν οι υπεύθυνοι ερευνητικού προγράμματος του Πολυτεχνείου Κρήτης όταν διαπίστωσαν ότι φωτοβολταϊκά κάτοπτρα που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του Ανατολικού Σελήνου έκαναν φτερά. Δεν είναι μεγάλη αξία, δηλαδή είναι δύο σταθμοί, είναι διάφοροι μάλλον σταθμοί, είναι η κλοπή από δύο σταθμούς στο Πέτρα Θελή και στη Σούγια από ορεινά μέρη.
όπου εκεί είναι το εργαστήριο του κ. Μερδίκα και ο σκοπός αυτών των σταθμών είναι πακτωμένοι σταθμοί GPS και μετρούν σε πραγματικό χρόνο τοποθετήσεις της Κρήτης, αν υπάρχει μετακίνηση της Κρήτης. Και αυτό που καταλαβαίνετε χρησιμοποιείται για να καταλάβουμε τις επιδράσεις σεισμών στο νησί. Όπως επισήμανε στις δηλώσεις του ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Βασίλης Διγαλάκης, η φύλαξη του σταθμού στις ορεινές περιοχές είναι δύσκολη με αποτέλεσμα αυτά τα περιστατικά. Είμαι για ερευνητικούς σκοπούς και όχι στο κάμπος, δεν είναι στην Πολυτεχνιούπολη, είναι σε ορεινά σημεία στο νομοχανείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν είναι εύκολο να υπάρχει φύλαξη. Αλλά θα ήθελα να προτείνω έκκληση σε όλο το κόσμο στα Χανιά να σέβονται αυτές τον εξοπλισμό του Πολυτεχνείου, γιατί παράγει έργο το οποίο είναι προς όφελος όλου του νομού και όλης της Κρήτης. Τα φωτοβολταϊκά κάτωπτρα αναμένεται να αντικατασταθούν άμεσα ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι σταθμοί και να συνεχίσουν τις μετρήσεις. Στο Ρέθυμνο τώρα, τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη της ομάδας άμεσης επέμβασης με στόχο να εντοπίσουν και να εχμαλωτήσουν οι αρχές το διάσημο πλέον κροκόδιλο της Κρήτης. Στη συνάντηση αυτή θεωρείται βέβαιο πως θα ζητηθεί και επίσημα η συνδρομή του γνωστού γητευτή των κροκοδίλων Ολιβιέ Μπερά, ο οποίος έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνδράμει στις τοπικές αρχές για τη σύλληψη του Σύφη. 1,5 σχεδόν μήνα μετά τον εντοπισμό του Σύφη Κροκοδυλάκη και παρά την τοποθέτηση παγίδων, ο κροκόδυλος του φράγματος των ποταμών παραμένει άφαντος τις τελευταίες ημέρες. Έχει εκδοθεί ειδική άδεια σύλληψης του Ερπετού, ενώ τη Δευτέρα η ομάδα άμεσης επέμβασης που έχει συσταθεί θα συνεδριάσει στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στο Ρέθυμνο για τη δεύτερη φάση των σχεδίων εχμαλώτησης του Σύφη Κροκοδυλάκη. Έκανα και ένα τηλεφώνημα στον ειδικό γραμματέα Θασών, υπό την πολιτική ευθύνη του οποίου είναι η Εθνική Επιτροπή ΣΑΙΤΕΣ. Έκανα τηλεφώνημα και στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είναι το κράτος, ας πούμε, τέλος πάντων, σε κάθε περιφέρεια και μάλιστα υπό το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην ευθύνη του είναι και η Διευθύνσεις Δασών της Κρήτης και υπάρχει και γραφείο ΣΑΙΤΕΣ στο Ηράκλειο. Και βέβαια περιμένω και θα γίνει εντός των ημερών, θα ενεργοποιηθούν και με την καθοδήγηση των ειδικών και αυτών που έχουν τη νομική ευθύνη από το ελληνικό κράτος, θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει σχετικά με το ζώο. Το διεθνώς πλέον γνωστό ερπετό του Ρεθύμνου, ο Σύφης Κροκοδυλάκης, ξεφεύγει από τις παγίδες, όχι όμως και από το ενδιαφέρον του γητευτή των κροκοδίλων, Ολιβιέ Μπερά, που έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την υπόθεση. Το πιθανότερο είναι ότι θα έρθω μέσα στον Αύγουστο. Ακόμη και αν έχει πιαστεί μέχρι τότε ο κροκόδυλος, θα πρέπει να έρθω προκειμένου να δούμε σε τι φύλο ανήκει. Τον λέμε Σύφη, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι αρσενικός κροκόδυλος. Επίσης, θα ήταν καλό να βοηθήσω στη μεταφορά του, αλλά και στις συνθήκες που θα χρειαστούν για να ζήσει καλά στο εξής. Η προετοιμασία μου είναι ένα μικρό σκάφος με μηχανή που θα βάλουμε στη λίμνη. Πρέπει να εκπαιδεύσω κάποιον να το χειρίζεται απαλά. Και ένα καλό σκηνή θα χρειαστεί. Θα μείνω 2 βράδια στη λίμνη και είμαι σίγουρος ότι κάτι θα καταφέρουμε. Είτε με νόμιμο τρόπο, είτε δεν ξέρω με παράνομο τέτοιου είδους ζώα, και όταν τα βαρεθούν ή βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα στα σπίτια τους, τα πετάνε στην κυριολεξία όπου να είναι και αυτά μετά δημιουργούν μεγάλα θέματα, διότι δεν είναι ζώα ούτε η κόστα, ούτε μπορεί να ζήσουν και να επιβιώσουν μόνα τους στο περιβάλλον της. Σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, που δεν είναι προστατευμένο. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σε ό,τι αφορά τα ζωοφιλικά μας αισθήματα, να μην είναι περιοδικός και περιοδικά και ειδικά εστιασμένα, έτσι. Ας το συζητήσουν με τους αρμόδιους. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα αποφασίσει. Είμαι όμως πάρα πολύ αρνητικός σε αυτή την ιδέα. Γιατί και ο Δήμαρχος μετά του αποκόρωνε θα πει να πάω 2 υποπόταμους στον Κουρνά. Δηλαδή είναι σωστό αυτό? Και πού θα σταματήσει, ποιος θα βάλει το φρένο? Δεν ξέρω, πείτε εσείς. Όντως ένα τροπικό είδος μπορεί να έχει επιβιώσει έναν εύκρατο χειμώνα? Ναι, βέβαια. Μα δεν είναι, μη φανταστείτε, αυτός που ζούσε στο Νείλο, ο Νείλος δεν είναι πολύ μακριά μας και ο χειμώνας του Καΐρου δεν είναι πολύ διαφορετικός από το δικό μας. Άγνωστο παραμένει ποια θα είναι η τύχη του Σύφη Κροκοδυλάκη μετά την εχμαλώτησή του. Μια έκκληση μέσα από τα κανάλια σας. Αυτός που έριξε, πιστεύουμε το έκανε συνείδητα, δεν είχε καταλάβει τι έκανε, το κροκόδυλο μέσα στο φράγμα, παρακαλώ πάρα πολύ, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μας πει πότε το έριξε, τι τύπου, τι είναι, αν είναι Αιγύπτου, Νείλου μάλλον, να μας πει ακριβώς πότε τον έριξε και αν έριξε 1 ή 2, και αν είναι αρσενικό θηλυκό.
Δεν είναι σωστό όποιος το μόλις εδώ στη Λίμνη, γιατί υπάρχουν παιδιά και προχθές, πριν κάνα δύο μήνες, είχαν καταχυνώσει εδώ από κάτω τουρίστες. Δύο μέρες. Δίπλα εκεί που τον έχουν δει και που έχουν περιφράξει. Πέρσι ήταν εδώ οι επίσκοποι, οι πρόσκοποι και είχαν καταχυνώσει. Είναι για το ντό μας πρωτοφανής. Αλλά και αδικαιολόγητο. Όλα οι άνθρωποι, παιδιά έρχονται, καταχυνώνουν κάπου εδώ κοντά. Επικίνδυνο πράγμα αυτό. Πρέπει να φύγει. Αλλά λένε ότι δεν είναι ένας. Αυτό είναι το άσχημο. Αν είναι ζευγάρι, θα έχουν γεννήσει. Η διασκέδασή σας, ευτυχία μας. Ευτυχία Παλάς. Τι κάνεις εκεί? Τι κοιτάζεις? Τι κοιτάζεις? Κοιτάζω τα φρούτα της Κρήτης. Αλήθεια? Και πώς σου φαίνονται? Να τα πιεις στο ποτήρι. Φυσική χυμή Κρέτα Φρέσ από τη Βιοχήμ. Η Κρήτη να την πιεις στο ποτήρι. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο. Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο. Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο. Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό. Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου. Ημερήσια κρουαζιέρα στον πιο εξωτικό παράδεισο της Κρήτης, στη Γραμβούσα και στον Πάλο. Ζήστε εσείς και η οικογένειά σας μία μοναδική εμπειρία. Γνωρίστε το κάστρο των πειρατών στη Γραμβούσα και κάντε το μπάνιο σας στα γαλαζοπράσινα νερά της μαγευτικής λιμνοθάλασσας του Πάλου. Στα εστιατόρια των πλοίων μπορείτε να δοκιμάσετε κρητικές σπεσιαλιτέ. Γραμβούσα Μπάλες Cruises. Παίρνα λίγο χρόνο στο παράδεισο. Μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές από τον όμιλο καταστημάτων Λεμονάκης Home έως 70%. Πλακάκια μπάνιου, αλφα διαλογή από 4,90. Πλακάκια δαπέδου 60x60 γρανίτες, αλφα διαλογή από 9,90. Μοναδικές προσφορές έως 70% στα έπιπλα μπάνιου, κλασικά και μοντέρνα και μόνο στη Λεμονάκης Home. Λεμονάκης Home, Ηράκλειο, Αθήνα. Ημερήσιες κρουαζιέρες στη Γραμβούσα αλλά και τον Πάλο πραγματοποιούνται εδώ και 20 χρόνια τους καλοκαιρινούς μήνες, χαρίζοντας έτσι μια μοναδική εμπειρία στους εκδρομείς. Τα τουριστικά πλοία αναχωρούν κάθε πρωί στις 10 από το λιμάνι της Κισάμου και επιστρέφουν στις 6 το απόγευμα. Μία από τις πλέον καθιερωμένες και τις πλέον δημοφιλείς επιλογές για τις καλοκαιρινές διαδρομές είναι η ακαταμάχητη και πενεμένη Γραμβούσα με το απόρτητο κάστρο, η εξωτική εικόνα που απαρτίζεται από βράχια και πλαγιές, αλλά και την καταγάλανη γαλήνια λιμνοθάλασσα την έχουν καταστήσει ξεχωριστή και αγαπημένη για όλους τους επισκέπτες. Η κοινοπραξία των ναυτικών εταιριών Γραμβούσα, Μπάλος και Σία από το καλοκαίρι του 1995 προσφέρει την ημερήσια κρουαζιέρα στον παράδεισο της Κρήτης, φέρνοντας τον επισκέπτη κοντά στις ομορφιές της περιοχής. Οι εκδρομές αυτές συνδυάζουν περιπέτεια, ψυχαγωγία, επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων, ακόμη και ελεύθερη κολύμβηση. Τα επιβατηγά τουριστικά πλοία αναχωρούν κάθε πρωί λίγο μετά τις 10 από το λιμάνι της Κισάμου και επιστρέφουν στις 6 το απόγευμα.
αυτή η γωνιά της Κρήτης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κόσμου, αφού η Γραμβούσα και ο Μπάλος ως βιότοποι έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Φύση από το 2000. Η φυσική ομορφιά εδώ συναγωνίζεται με την ποικιλία σπάνιων φυτών και ζώων και με σημάδια από μια ξεχωριστή ιστορία που μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, όπως είναι τα μοναστήρια και το επιβλητικό κάστρο της ήρεμης Γραμβούσας. Την περιοχή έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν και ο πρίγκιπας Κάρολος με την πριγκίπισσα Νταϊάννα κατά την διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους. Τα πλοία της εταιρείας προσφέρουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων που δεν αφήνουν τους επισκέπτες να καταλάβουν πόσο γρήγορα κυλά ο χρόνος κατά την διάρκεια της εκδρομής. Είναι συνολικής χωρητικότητας 2.800 επιβατών σε ένα περιβάλλον που προδιαθέτει για καλοκαιρινή αμνεμελιά με μουσική, ανοιχτά καταστρώματα, self-service και τηλεοράσεις με βίντεο. Ξεχωριστή στιγμή της εκδρομής θεωρείται η προσέγγιση του νησιού των θυρατών της Γραμβούσας. Το περίφημο κάστρο κτίστηκε από τους Ενετούς το 1579. Το ψηλότερο σημείο του νησιού περιβάλλεται με τείχος 272 μέτρων και έχει σχήμα τριγωνικό. Η πανοραμική θέα και ο θρύλος του κρυμμένου θησαυρού των πειρατών κάνουν την ιστορία του ακαταμάχητη για μικρούς και μεγάλους. Ακόμα και η θαλάσσια τσουλήθρα που διαθέτει το πλοίο ανεβάζει την διάθεση για παιχνίδια με τη θάλασσα και συνεχόμενες βουτιές. Πληροφορίες για αυτές τις εκδρομές αλλά και για τα δρομολόγια μπορεί να έχει όποιος ενδιαφέρεται στο τηλέφωνο 28220 24344 και 83311 από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις από την τηλεόραση Κίδων. Όλα τα νέα της επικαιρότητας μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε στιγμή στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του σταθμού στο www.kidon.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Το κέντρο του Μάλεμε βρήκε τους ποδοσφαιριστές του Πλατανιά η γιορτή του 15 Αυγούστου, καθώς η προετοιμασία για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων μπαίνει στην τελική της ευθεία, κάνοντας σαφές πως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια χαλάρωσης. Οι ασκήσεις τακτικής και τα τελειώματα φάσεων έχουν την τιμητική τους στις τελευταίες προπονήσεις, εν ώψη και του δυνατού φιλικού με τον Όφη το απόγευμα του Σαββάτου στο Γεντί Κουλέ, στην πρόβα Τζενεράλε της Πρεμιέρας με τον πάντα φιλόδοξο Ατρόμητο. Απέναντι στην Ηρακλειώτικη ομάδα, που παρουσιάζεται αρκετά ενισχυμένη με τις μεταγραφές που πραγματοποίησε, ο Γιάννης Χριστόπουλος θα παρουσιάσει ομάδα και σχήματα που πιθανότατα θα δούμε και στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Με θετική εμφάνιση στο προηγούμενο φιλικό με τον Εργοτέλη να οδηγεί εξίσου προς αυτή την κατεύθυνση. Ο νεαρός τεχνικός δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει και τον Ουκρανό αμυντικό Νέπλιαχ, ο οποίος επέστρεψε από τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του, συμμετέχοντας κανονικά στο πρόγραμμα προπόνησης. Την ίδια ώρα έχει τεθεί επιτάπητος και η ενίσχυση της ομάδας στην επιθετική της γραμμή, με τις προσθήκες τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστών, ενός Βραζιλιάνου με θητείες στις ισπανικές κατηγορίες και ενός Ιβοριανού με πολυετή συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα, με την υπόθεση του δεύτερου να είναι περισσότερο περίπλοκη. Στις τάξεις ωστόσο των Ερυθρόλευκων επικρατεί αισιοδοξία για την έκβαση των υποθέσεων, έχοντας παράλληλα στο μικροσκόπιο και άλλες περιπτώσεις παικτών. Η απόκτηση δύο ακραίων επιθετικών θα προσφέρει περαιτέρω λύση τεχνική ηγεσία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ομάδα στη φετινή απαιτητική Super League. Ο καύσωνας των τελευταίων ημερών δεν αποτέλεσε εμπόδιο στις τάξεις του ΑΟΧ, καθώς το πρόγραμμα της Πέμπτης περιελάμβανε διπλή προπόνηση, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί σε επιθυμητό επίπεδο ευθύς με την έναρξη των υποχρεώσεων, με αφετηρία του θεσμού του κυπέλου στα τέλη Αυγούστου. Το τεχνικό επιτελείο έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του πλην των τραυματιών Σικαλιά και Παπατζίκο, ενώ στο πρόγραμμα μετέχει και ο Γόρεν Βέλκαμ. Παράλληλα, σε αναμονή τίθεται η απόκτηση ενός επιθετικού. Μεταγραφή που εφόσον υλοποιηθεί θα είναι και η τελευταία ενίσχυση, με τους ανθρώπους της ομάδας να μην επισπεύδουν τις οποιασδήποτε κινήσεις, μιας και το ρόστερ είναι πολύ ολοκληρωμένο. Ύστερα από το σημερινό ρεπό, οι ποδοσφαιριστές των Μπλε θα επιστρέψουν στο πρόγραμμα προετοιμασίας με τη διπλή προπόνηση του Σαββάτου, εν ώψη του δυνατού φιλικού τεστ απέναντι στον Εργοτέλη το απόγευμα της Κυριακής. Μια αναμέτρηση που θα εξάγει χρήσιμα αγωνιστικά συμπεράσματα για τη Χανιώτικη ομάδα. Να σημειωθεί πως ο αγώνας απέναντι στην Ηρακλειώτικη ομάδα, στο δημοτικό γήπεδο περιβολίων,
θα ξεκινήσει στις 7 αντί για τις 6 που είχε αρχικά οριστεί, με τη Χανιώτικη ΠΑΕ να εκδίδει και σχετική ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται πως ο αγώνας θα έχει γενική είσοδο 5 ευρώ, με τα έσοδα να διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό. Εν τω μεταξύ, στο φιλικό που έλαβε χώρα στην Παιανία, η Επισκοπή επικράτησε με 3-0 των Σπάτων, ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Α' Αθήνας, σε ένα φιλικό τεστ για τους παίκτες που δεν έλαβαν χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση απέναντι στον Ηρακλή Ψαχνών και για αυτούς που εξετάζεται η απόκτησή τους, προκειμένου να διατηρηθούν σε εγρήγορση εν ώψη των επόμενων φιλικών αγώνων με Χαλκίδα και Ιωνικό. Ο Σπανουδάκης βρήκε 2 φορές τον δρόμο προς τα δίκτυα, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται από την υποδοκιμή αριστερό μπακ Κουτσομίτη, ενώ με το σκορ στο 2-0 ο νεαρός θερματοφύλακας Αναγνωστόπουλος απέκρουσε πέναλτι. Ο Κισαμικός επιβλήθηκε με 2-0 της ομάδας κατά τον 20 του Πλατανιά στο πρώτο εντός έδρας φιλικό προετοιμασίας και δεύτερο κατά σειρά μετά τη λευκή ισοπαλία με τον ΑΟΧ στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς. Ο Σπύρος Μπαξεβάνος χρησιμοποίησε όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του, ανάμεσά τους και τον Δημήτρη Σουμπασάκη, στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον Καστελιανό Σύλλογο, με τον 25χρονο μέσο να έχει ενσωματωθεί κανονικά στην αποστολή της νέας του ομάδας, κάνοντας την επίσημη ανακοίνωση απόκτησής του θέμα χρόνου. Ο Κισαμικός άνοιξε το σκορ με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, όταν από ασίστ του Λότα ο Πέντσας πλάσαρε ιδανικά τον Κασοτάκη, ενώ οι δύο παίκτες συνεργάστηκαν ξανά 3 λεπτά αργότερα, ωστόσο ο νεαρός πορτιέρο απέκρουσε αυτή τη φορά σωτήρια. Η ομάδα του Σπύρου Μπαξεβάνου κυνήγησε ένα δεύτερο τέρμα, κάτι που πραγματοποιήθηκε στο 77 με τον Στεφανίδη, ύστερα από 2 προειδοποιητικές βολές του τελευταίου, ενώ 5 λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κουράκη. Από τον αγώνα προφυλάχθηκαν οι Βιδάλης και Βλάχος που αντιμετωπίζουν θέματα μικροτραυματισμών, όπως και η Βαρούχας Μπινιχάκης που αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα, μόλον ότι αποκτήθηκαν κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Η φιλική αυτή αναμέτρηση ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία για την τεχνική ηγεσία του Κισαμικού, προκειμένου να διαπιστώσει τη δουλειά που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις, όπως και την εικόνα των 2 προσφάτως αποκτηθέντων, Αλέξη Ελληνιωτάκη και Δημήτρη Σουμπασάκη, οι οποίοι και αγωνίστηκαν για περίπου 30 λεπτά. Ποιοτικό, κρυστάλλινο. Απολαυστικό. Νερό Σαμαριά. Πηγή ζωής από την Κρητική Γη. Ποιοτικό. Κρυστάλλινο. Απολαυστικό. Νερό Σαμαριά. Το νερό των λευκών ωραίων. Το νερό που ξεδιψούσε τους θεούς. Κατακτά με την ποιότητα και τη γεύση του τη δεύτερη θέση στον κόσμο. Στο μεγαλύτερο και μακροβιότερο διαγωνισμό γευσιγνωσίας νερού παγκοσμίως. Berkeley Springs International Water Tasting. Νερό Σαμαριά. Πηγή ζωής από την Κρητική Γη. Έθριος καιρός θα επικρατήσει αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ τοπικές νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση στα δυτικά και βόρειο, όπου η μέγιστη θα φτάσει κατά τόπου στους 36 με 37, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και κατά τόπου θα φτάσει τους 38 με 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου.